Μια πρώτη αποτίμηση του ΔΕΗ διεθνού πιτλαντικού του τερματισμού τέταρτου ΕΤΑΠ στη ΛΑΙΣΑ θέλησε να κάνει σήμερα το πρωί ο δημοσολαϊκό, Απόστολο Καλογιάννη, με αφορμή και τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην ομαλή λειτουργία τη κίνηση των οχημάτων τη πόλη και την αγανάκτηση μερικών συμπολιτών μα για αυτέ τι συνθήκε. Ποια μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα ωφέλη, γιατί πρέπει να είναι ορισμένα πράγματα σαφή, Είναι, όπω είπα, τεράστια. Γιατί υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι υπήρξε μια τεράστια προβολή της πόλης η οποία συνεπάγεται αύξηση της επισκεψιμότητάς της ένα βαθύ αποτύπωμα στον διεθνή ορίζοντα θα, θα αναλύσω και παρακάτω ότι παγκόσμια υπήρξε εκατομμύρια κόσμος που είδε την υπόθεση αυτή και στο τέλος υπάρχει και η οικονομία της πόλης. Το δεύτερο σημαντικό επίσης όφελος, η πόλη έχει από παλιότερα διοργανώσει ε, μεγάλες τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις, παύλα δι διοργανώσεις, οι οποίες άφησαν στην οικονομία της πόλης ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Το ίδιο έχει συμβεί και με τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πέραν των πολλών πολλών κάποιων εκατοντάδων μελών των ομάδων των, του αγώνα υπήρξαν και φίλοι της ποδηλασίας οι οποίοι το γνωρίζω αυτό και προσωπικά βρέθηκαν στη λάρισα φιλοξενήθηκαν στην πόλη για να δουν αυτό το πολύ πολύ μεγάλο γεγονός. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ε, το προσέξουμε και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την περίοδο μετά την πανδημία, Τέτοιου τύπου διοργανώσεις οι οποίες έχουν άμεσο ή έμεσο οικονομικό αποτέλεσμα πρέπει να αποτελούν ζητούμενο για τη Λάρισα. Και θέλω να πω για την επιτυχία της διοργάνωσης ότι η πόλη και εγώ προσωπικά και πριν τον αγώνα σε ό,τι αφορά τον, την οργάνωση και τις παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και μετά τον αγώνα έχουμε αποσπάσει εύσημα για πάρα λόγους. Και βεβαίω αυτό το εξασφάλισε η στενή συνεργασία που είχαμε με όλους τους φορείς για την υπόθεση της ολοκλήρωσης, της καλής ολοκλήρωσης αυτού του αγώνα. Και θέλω να ευχαριστήσω προς την κατεύθυνση αυτή όλους τους συμπολίτε, όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν και έδωσαν την ψυχή τους πραγματικά για να μπορέσει αυτή η μεγάλη διοργάνωση να είναι για την πόλη μια γιορτή. Γιατί Είχα τη δυνατότητα να δω την εικόνα όλου του αγώνα από το σημείο της οθόνης της τηλεόρασης που υπήρχε και που δεχόταν σήμα από τον ντρόουν ε, για όλα τα κομμάτια της πόλης και οφείλω να πω ότι η πόλη συμμετείχε και συμμετείχε μαζικά. Στο Δέλ Καζάρ, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρχε μια γιορτή στην κυριολεξία η οποία, στην οποία συνέδραμα νέοι άνθρωποι, φορείς, οργανώσεις, συμπολίτες, όλοι όσοι εξασφάλισαν μαζί με εμά αυτή την καλή επιτυχία. Παράλληλα, ο Δήμαρχο θέλει να ζητήσει συγγνώμη για όσου ταλαιπωρήθηκαν επειδή δεν είχαν ενημερωθεί παρά τη μεγάλη προσπάθεια ενημέρωση για τον αγώνα και τα μέτρα, λέγοντα ότι τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην πόλη δεν ήταν τόσο σοβαρά όπω το να φτάσει κάποιο στο νοσοκομείο ή να μην μπορεί να περάσει κάποιο πυροσβεστικό όχημα. Πάμε για λίγο και στα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Όσα συνέβησαν με την ταλαιπωρία που σημειώθηκε, λόγω της εφαρμογής των μέτρων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Τη Ελλάς κυρίω. Εγώ πάντως θέλω από την πρώτη στιγμή να ευχαριστήσω την Ελλάς για την οργάνωση των μέτρων, για την τεράστια κινητοποίηση που υπήρξε και βεβαίως όλο το προσωπικό μαζί με την ηγεσία που βρέθηκε το Σάββατο στους δρόμους για την υλοποίηση των μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή, πράγμα που έγινε με επιτυχία. Δεν είχαμε προβλήματα και σοβαρά προβλήματα στην πόλη, τα οποία μπορεί να σήμαιναν κάποιο να μην φτάσει στο νοσοκομείο ή ένα πυροσβοστικό όχημα να μην μπορεί να μπει κάπου. Αυτά ήταν δεδομένα, λύθηκαν με καλό τρόπο, δεν είχαμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Όπω ε, αντιλαμβάνεστε, για λεπτομέρειε του σχεδιασμού δεν είμαι σε θέση να μιλήσω. Και δεν είμαι σε θέση να μιλήσω γιατί ούτε ειδικό ούτε αρμόδιο είμαι γι' αυτό. Έχω, όμως, σχηματίσει μια προσωπική άποψη για το τι δεν πήγε ε, καλά. Και επειδή γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά αυτές τις μέρες σε σχέση με αυτό να πω δύο-τρία στοιχεία. Πρώτο, το θέμα της ενημέρωσης. Το θέμα της ενημέρωσης ήταν διαρκές για πάρα πολύ καιρό με αναλυτική ενημέρωση σε όλα τα ΜΜΕ Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν υπήρξε ενημέρωση με λεπτομέρεια ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιες ώρες θα κλείσουν κτλ. Αυτό ήταν μέχρι και την τελευταία ημέρα, ακόμα, ακόμα και με την τελευταία συνέντευξη αυτό έχει γίνει και νομίζω με καλό τρόπο. Έγιναν πολλοί λαρισαίοι αποδέκτες του μηνύματος αυτού και εν τέλει άκουσαν το μήνυμα και συμπεριφέρθηκαν με πάρα πολύ καλό τρόπο στηρίζοντας τη διοργάνωση. Υπήρξε όμως ένα επίμαχο διάστημα δύο-τριών ώρων που συμπολίτες μας οι οποίοι είτε δεν άκουσαν το μήνυμα είτε άκουσαν και ήξεραν τις απαγορεύσεις αλλά επέμεναν να λειτουργήσουν με το δικό τους τρόπο αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα κυρίως στο κομμάτι της πόλης που αφορά την Γεωργιάδου. Για αυτούς τους οδηγούς που για κάποιους λόγους ταλαιπωρήθηκαν επειδή δεν γνώριζαν και δεν ενημερώθηκαν ίσως οφείλουμε μια συγγνώμη και οφείλουμε να το πούμε καθαρά καλώντας τους όμως παράλληλα να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της πόλης είναι ανάγκη να λειτουργήσουμε συνταγμένα ως κοινωνία όταν μιλάνε οι φορεί τη πόλη, οι πολίτε πρέπει να ανοίγουν τα αυτιά του και να ακούνε. Και η εντολή ήταν για όποιον υπήρχε ανάγκη να κινηθεί οι ίδιοι, οι ίδιοι, η ίδια η τροχιά και οι άνθρωποί της είχαν τη δυνατότητα και ήταν ενημερωμένοι να τους οδηγήσουν. Επίσης, διάβασα ότι υπάρχει και μια κριτική, υπήρξε και μια κριτική άλλου τύπου, που είχε σχέση με ότι αυτός ο αγώνας έπρεπε να γίνει Κυριακή. Τα μεγάλα γεγονότα και κυρίως τα γεγονότα τα οποία οργανώνονται από το κέντρο, όπως έγινε με τον διεθνή συγκεκριμένο ποδηλατικό γύρο, της χώρας καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να επιβάλλει κανένας ημερομηνίε που εκείνος νομίζει αυτά σχεδιάζονται ή που τον βολεύουν αυτά σχεδιάζονται κεντρικά ο κ. Καλογιάννη πως πω η πόλη απέδειξε ότι μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλε και σπουδαίε διεθνεί οργανώσει και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσει.